Και τώρα συνεχίστε. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε. Κατά παρέκκληση του πρωτοκόλλου, η κυρία Αγγελοπούλου παρουσίασε τις δράσεις. Εγώ θέλω να πω, κυρία Αγγελοπούλου, ότι οι εκδηλώσεις που αποφάσισαμε στην Επιτροπή μας θα έχουν ιδιαίτερη σημασία, διότι θα εξελιχθούν μέσα στα κοινοβούλια και στα δημοτικά συμβούλια, στις χώρους δηλαδή όπου αναπτύσσεται ο διάλογος, η ελεύθερη σκέψη, η συνένεση και η δημοκρατία, και όπου είναι οι αρχές οι οποίες ενέπνευσαν την Ελληνική Επανάσταση. Θέλω να πω έτσι για την ιστορία ότι το συνέδριο που είχαμε αποφασίσει ήταν να γίνει στις 7 Ιουλίου, δεν έγινε για ευνόητους λόγους. Αυτό όμως δεν στάθηκε εμπόδιο για να συνεχίσουμε εμείς την προσπάθειά μας και σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ακούσουμε τον πρόεδρο της ΠΑΔΕ, τον κύριο Κατσαμπάνη, και την κυρία Ζαχαράκη, τη γραμματέα του δικτύου, να μας παρουσιάσουν τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις που θα γίνουν σε κάθε κοινοβούλιο και κάθε δήμο, σε κάθε χώρα και σε κάθε πόλη. Θέλω να τους επενέσω γι' αυτό και τον κύριο Κατσαμπάνη και την κυρία Ζαχαράκη, αλλά και τα μέλη τους, διότι κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τις δυσκολίες της επικοινωνίας λόγω των γνωστών προβλημάτων. Το αποτέλεσμα όμως δικαιώνει όλους και τους συναδέλφους οι οποίοι στήριξαν και τις διεθνείς σχέσεις, την κυρία Καραστεργίου και την κυρία Ματζαβίνου, που βρίσκονται εδώ και ήταν πάντα στο πλευρό μας και βοηθούσαν. Και ο κύριος Χρυσουλάκης βέβαια είναι και αυτός συνοδοιπόρος σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια. Θέλω να πω ότι για την διαδικασία θέλω να πω ότι έχουμε διανύμει τις προτάσεις και του δικτύου και της ΠΑΔΕ και με mail. Τα έχουμε και έντυπα, μπορούμε να μοιραστούν και τώρα. Θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο της ΠΑΔΕ καταρχήν να πει τις προτάσεις του. Στη συνέχεια στην κυρία Ζαχαράκη να πει επίσης τις προτάσεις. Θα πάρει το λόγο ο κύριος Χρυσουλάκης και συνέχεια εκπρόσωποι των κομμάτων, αφού η κυρία Αγγελοπούλου μίλησε και όσοι συνάδελφοι θέλουν να τοποθετηθούν πάνω στο θέμα. Κύριε Κατσαμπάνη, αν με ακούτε, έχετε το λόγο. Παρακαλώ όλους όσοι είναι με τηλεδιάσκεψη να έχουν κλειστά τα μικρόφωνα και να τα ανοίγουν όταν τους δίνουμε το λόγο, ή μάλλον να τα ανοίγουν όταν τους δίνουμε το λόγο, διότι υπάρχει δυνατότητα να κλείνουν κεντρικά από εδώ, από τον τεχνικό μας, τον οποίο ευχαριστούμε για την προσπάθεια. Σας ακούμε.